Σήμερα είσαι τρία βαθμού πρέπει να πάρει ο Κουτέλης. Το δώσ' μας το έχει πενάτη το όφι. Δεν ήταν πενάτη, το δώσ' πενάτη. Τελευταία λεπτό το έχει πενάτη. Εγώ δεν δώσ' με πενάτη το διατηστής. Πώς γίνει αυτό. Τα βάλει πενάτη εμείς. Μόνο το όφι θα έχει πενάτη. Πιστεύεις ότι αδικήστε σήμερα από το αποτέλεσμα και τη διατησία για την φάση των τελευταίων λεπτών που διαμαρτυρεί. Ναι, ναι, γιατί είναι πενάτη, κατάλαβα πενάτη, ναι, αλλά δεν θα δώσει το πενάτη. Από εδώ και πέρα ένας βαθμός για τον Ερωτέλη παραμένεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τι πιστεύεις για τη συνέχεια? Ναι, αυτό δεν είναι καλό για μας. Γι' αυτό πάει έξω με το όλο του παιδιά. Θα πάρει τρία βαθμούς σήμερα, αλλά το λάθος είναι από διατηρητή σήμερα. Γιατί το πενάτη το δώσει το όφη δεν είναι πενάτη. Και τελευταίο λεπτό το έχει πενάτη, εγώ δεν το δώσω το πενάτη. Αυτό δεν είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ, Πατρίκ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εκνευρισμένος, λοιπόν. Πολύ αρούμενο. Έρθει το ομάδα Ολυμπιακός Βόλο. Είναι το ομάδα μου τώρα. Από σήμερα αρχίζει το πρώτο προπόνηση με την ομάδα και νομίζω θα κάνω ό,τι μπορεί να βοηθήσει το ομάδα και εγώ για να μπορεί να πάει το ομάδα το στόχο του θέλει. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις θέσει για αυτή? Ναι, το ομάδα είναι το στόχο για να πάει αφα κατηγορία, για να πάρει κάτι από το κύπελο και είναι, για μένα είναι ένα δήμα για να έρθει το μεγάλη ομάδα σαν Ολυμπιακό Βόλο. Για να μπορεί να πάει πίσω το ΑΦΑ κατηγορία, το είναι από πολλά χρόνια. Στόχος δηλαδή είναι Super League? Ναι, το στόχο μου έτσι το ομάδα είναι για να πάω πίσω το Super League, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να είναι πάλι το ΑΦΑ κατηγορία. Προσωπικό στόχος, σε ό,τι αφορά τα goal, score? Εντάξει, τώρα είμαι με το ομάδα και είμαι πιο πολύ αρούμενη με το προπονητής, με θέλει πάρα πολύ. Και νομίζω και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ για να πάω μπροστά και το ομάδα θα πάει πιο καλύτερα. Από την πρώτη επαφή που είχες με τους υπόλοιπους συναθλητές σου, με τους ποδοσφαιριστές, έτσι τι, πώς αισθάνεσαι, πώς υποδέχεται? Ναι, είναι καινούργια ομάδα, είμαι καινούργιο παίκτης, έτσι το μια ομάδα και είμαι σήμερα το πρώτη προπόνηση από μέσα το αποδυτήρα. Είναι σαν παίκτης, το ξέρω από πολλά χρόνια και αυτό τράει πιο πολύ μέσα το ομάδα όταν είναι ποδοσφαιριστής και άρα μέσα τα πολιτήρια είναι πιο καλύτερα και νομίζω με το παίκτη το είναι μέσα το ομάδα θα πάμε πιο καλά. Αισθάνεσαι όμορφα δηλαδή που βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα? Ναι, είμαι πολύ άρα γιατί ο Ολυμπιακός Βόλος έχει ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα και νομίζω θα είναι καλό για μένα για να πέσει το ομάδα. Γιατί αν μένω κατηγορία του Εγκουτέλης, του διακοπές θα κάνουμε καλοκαίρι, θα είναι καλό για όλοι οι παίκτες και όλοι το κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για ομάδα τώρα, θα μένω το κατηγορία πρώτη. Έχουμε κοντά μας τον Πάτρικ Κουσότο. Ηρέμησε όμως για να σε καταλάβουμε. Εγώ θέλω να σου πω εσάς, από Ελλάδα το ποδόσφαιρο ήταν έτσι. 12 ώρες από την Εγκύρα ήμουνα. Για να πέσω μπάλα, άμα είναι έτσι είναι μπάλα το Ελλάδα, γιατί άμα είπα από FIFA, άμα κάποιο από FIFA είναι σήμερα εδώ, δεν θα παίζουμε αυτό το μπάλα. Δεν θα παίζουμε μπάλα σήμερα. Για Ολυμπιακός Βόλος την ομάδα μου είναι σήμερα το θέλουμε το παιχνίδι. Και το θέλουμε και καλύτερη ομάδα μέσα από την κατηγορία. Και το θέλουμε από σήμερα, άμα πάρει αυτό το παιχνίδι, είναι το δρόμο για άπα κατηγορία. Όσο τότε έχουμε συνεχίσει να βάζεις γκολ, βάζεις ακόμα ένα γκολ. Φέτος τον Ολυμπιακό Βόλο έχει βρει πραγματικά μια ομάδα που σου προσφέρει αυτό που είχε και παλιότερα. Εντάξει, είναι το ομάδα, το από μέσα μου το έχω, θα έρθω εγώ το Ολυμπιακό Βόλο, γιατί ξέρω μπορώ να βοηθήσει η ομάδα για να μπορεί να πάμε άπα κατηγορία και το προπονητής μου πιστεύει πάρα πολύ. Με είπε και εμένα μετά από πολιτήρια, το παιχνίδι θα καθορίσει εγώ σήμερα. Θα καθαρίσει, θα καθορίσει το παιχνίδι και το λέω μόνο ο Θεός. Ο Θεός έτσι θα γίνει, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα προτεία. Γιατί το καλύτερο θα κρατήσουμε μια ιδέα από πίσω και αν κρατήσουμε μια ιδέα από πίσω το πρόσφατα σκοράρει. Σήμερα είμαι πολύ αρά γιατί έχει καιρό τα σκοράρει και φίλο μου, ένα πιο πολύ το φίλο μου είναι πέτανε θες, αν κρυάσει σήμερα για να βάλει γκολ, να κερδίσει το γκολ, το πρώτο γκολ. Από τις πρώτες μέρες που βρίσκεσαι στην ομάδα και αν περίμενες αυτό το ξεκίνημά σου να συνοδευτεί με τρία γκολ σε τρία παιχνίδια. Για μένα είμαι πολύ αρούμενο, έρθω εγώ εδώ το Ολυμπιακό Βόλο για να μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και καταλαβαίνω από αρχή όταν έρθω εγώ το Γενάρη, το ξέρω έχει ομάδα Ολυμπιακό Βόλο και το ξέρω
μπορώ να έρθω για να βοηθήσω και εγώ, για να μπορεί να βάλει η ομάδα πίσω το ΑΒΑ κατηγορία. Τον κόσμο πώς τον είδες στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξες με Εργοτέλη και με Απόλλωνα, είσαι ευχαριστημένος στην παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού? Ναι, το Ολυμπιακό Ζόλιο είναι μεγάλη ομάδα και έχει κόσμο και θέλουμε ακόμα πιο πολύ. Τώρα το παιχνίδι θα παίζουμε το Κυριακή με το Πυρικός, θα έχει πιο πολύ κόσμο για να έρθει για να μας βοηθήσει, γιατί μόνο με το κόσμο μπορεί να πάμε το ΑΒΑ κατηγορία πιο εύκολο. Πιστεύεις ότι πέρα από το μεγάλο στόχο που έχει η ομάδα, που είναι η άνοδος στη Super League, προσωπικός σου στόχος είναι να βρεις πρώτες χώρες στην κατηγορία? Εντάξει, το καλό είναι ομάδα, τα παίζουμε παιχνίδι, τα κερδίσουμε. Το γκολ το έχουμε, το γκολ έχουμε παίκτες και το ξέρω, αν όλοι μαζί κάνουμε τη δουλειά μας, σίγουρα καλά να πάμε και εγώ και μπορεί να είμαστε χαρούμενοι το τέλειο στο χρονιά, θα είμαστε καλά.